είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσης, ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δια το οποίο αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε διαφόρης πειρασμής. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών σας. Αμήν. Αλληλούια. Ο Απόστολος Πέτρος ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό για την αναγέννηση, την οποία έλαβε και λάβαμε, με την Ανάσταση του Χριστού, αλλά ομολογεί ταυτόχρονα ότι εάν δεν υπήρχε η δύναμη του Θεού να μας φυλάει, κανένας δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι σήμερα εδώ. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, όμως δια της πίστεως της δικής μας. Η πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δημιουργεί την προϋπόθεση, η δύναμη του Θεού να μας φυλάει. Για μια βασιλεία αιώνια, αμάραντο, αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Όμως, η πρόταση και η προτροπή του Αποστόλου Πέτρου, του αδελφού μας αυτού, που εκείνη την ημέρα γνώρισε τον Χριστό, την Ανάσταση και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, είναι «Χαίρεστε τώρα, αν και είναι πάρα πολύ πιθανό, μέσα σε θλίψεις να λυπάστε, μέσα σε δοκιμασίες και σε προβλήματα. Αλλά αυτό είναι δώρο Θεού, ώστε η πίστη που υπάρχει σε εσάς να είναι δοκιμασμένη, γιατί αυτή η δοκιμασμένη πίστη, όταν θα έρθει ο Χριστός, θα είναι για σας τιμή, δόξα και έπαινος. Αυτή λοιπόν η θλίψη που εργάζεται ο Χριστός, με την οποία εργάζεται ο Χριστός σήμερα στη ζωή σου, εργάζεται σε σένα, αυτή η θλίψη είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο χρυσοχοός με το χρυσάφι, που το περνάει στο καμίνι για να το καθαρίσει, ώστε μετά τον καθαρισμό αυτό το χρυσάφι να είναι έντιμο, να είναι καθαρό, να είναι τέλειο, να έχει μεγάλη αξία. Αυτή λοιπόν η θλίψη με την οποία ο Θεός σε θλίβει σήμερα, σου δίνει αξία για εκείνη την ημέρα. Εφόσον όμως μένεις στην πίστη αυτή. Γιατί μπορεί να εισέλθεις, που δεν μπορεί, θα μπορούσες ίσως να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς δοκιμή, αλλά ουδής αδόκιμος έρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών, χωρίς θλίψη, αλλά δεν θα υπήρχε για σένα έπαινος, τιμή και δόξα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θέλει όμως όταν θα έρθει να μας παραλάβει, εκείνη την ημέρα να μας βρει με τιμή, με έπαινο και με δόξα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, χαίρετε και πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Πάντοτε χαίρετε. Όμως υπάρχει θλίψεις που τη φέρνει ο Θεός για τη δοκιμασία μας, αλλά υπάρχει και θλίψη που τη φέρνουμε εμείς με την απιστία μας, με την ανομία μας, με την παράβασή μας και με την αμαρτία μας, ιδιαίτερα όταν η μετάνοιά μας δεν είναι άμεση. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέλφια, φωνάζει ο Χριστός, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν θέλω να θλίβομαι και η αιτία να είμαι εγώ. Θα μου το διορθώσει ο Θεός, γιατί όταν κόβω το ψωμί με το μαχαίρι, κόβω το χέρι μου,
Δεν το αφήνω έτσι, πονάω όμως. Γιατί ήμουν απρόσεκτος. Θα πάω να το, αν χρειάζεται, και να το βάλω κεράματα. Θα το φτιάξει ο γιατρός. Αλλά πόνεσα εγώ. Αυτή η θλίψη είναι από απροσεξία. Αυτή δεν είναι καλή θλίψη. Αλλά αν είναι η θλίψη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στο δικό του το σταυρό, τότε αυτή η θλίψη είναι δόξα. Είναι τιμή, είναι έπαινος. Γι' αυτό ας προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, την πορεία μας. Να περπατάμε ακριβώς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όμως ακριβώς. Με ένα πνεύμα υποτεταγμένο απόλυτα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Με αυτή λοιπόν τη λογική, με αυτό το νου του Χριστού, θα σταθούμε την ώρα αυτή στην παρουσία του Θεού. Θα σταθούμε αυτή τη στιγμή μπροστά στο θρόνο του Θεού για να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ας μετανοούμε, αδελφοί αγαπητοί. Ας μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ας αφήσουμε όλες μας τις αμαρτίες σε Αυτόν. Όλες μας τις αμαρτίες. Ας καταδικάσουμε οτιδήποτε σκεφτήκαμε, είπαμε, κάναμε που λείψε το Πνεύμα το Άγιο. Και ας ξεκινήσουμε και σήμερα και πάλι μια καινούργια ζωή μαζί με τον Χριστό. Ας σηκωθούμε τώρα. Θα προσευχηθούμε ο καθένας μόνος του για τον εαυτό του 2-3 λεπτά και παρακαλώ να έρθουν και οι πρεσβύτεροι. Ας έρθει και ο αδελφός Ζαχαράτος, σας παρακαλώ. Ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι για να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στέφανε.